Ακούστε τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Όταν ήρθε, λέει, στην Ελλάδα και έψαχνα να βρει μια ωραία τσάντα, δεν την έβρισκε. Και μετά, λέει, αφού δεν τη βρίσκω, δεν τη φτιάχνω. Και τώρα κάνει αυτό, φτιάχνει τσάντες. Η Δομινίκη Ξηδά έρχεται για την πρώτη της πασαρέλα. Παίρνεις θέση και σε καλωσορίζω επισήμως στο My Style Rocks τώρα, Δομινίκη μου. Να σου πω, έλα πιο εδώ, πιο στο αστεράκι σου θα κάθεσαι, εκεί μπροστά στις κάμερες θα φωτίσει και ωραία. Λοιπόν, θέλω να μάθω κάποια πράγματα για σένα. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 31. 31. Και από πού κατάγεσαι, είσαι εδώ, μένεις στην Αθήνα, έχεις καταγωγή από κάπου αλλού? Είμαι Αθηναία, έχω καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και από τους δύο μου γονείς. Α, τι ωραίο αυτό. Δεν μου λες, όταν ήσουν στο εξωτερικό και ήρθες πίσω, πού στο εξωτερικό ήσουν? Ζούσα στην Αγγλία, στη Βόρεια Αγγλία, στο Μάντσεστερ. Μάλιστα. Όπου δραστηριοποιούμουν με τη μουσική. Δούλευα ως τραγουδίστρια, ως καθηγήτρια φωνητικής. Το πρωί ήμουν πολίτρια, το βράδυ ήμουν στη σκηνή. Μη μου λες τέτοια πράγματα. Έχεις σπουδάσει κάτι σχετικά με τη μουσική? Εδώ στην Ελλάδα έκανα πολλά χρόνια ιδιαίτερα όσο σπούδαζα κάτι άλλο, άσχετο. Τι? Σπούδασα χρηματοοικονομικά. Λες σπουδές έχει εδώ η Δομινίκη μας, ναι. Είμαι λίγο ζυγός. Πόσο ζυγός? Πολύ ζυγός. Πολύ. Πολύ ζυγός. Και στην Αγγλία σπούδασα vocals και professional musicianship. Θα φωνητικά και... καταπληκτική παρέα με την Νικολίνα μας που κάνει παραγωγή. Τέλεια. Πού πηγαίνεις? Πού πηγαίνω? Ένας φίλος μου είναι σκηνοθέτης, καλός μου φίλος, και ανέβασε μια παράσταση σχετικά με την Κλεοπάτρα. Ναι. Και μετά από αυτό έχουμε πριβέ πάρτι, όλοι του οι κοντινοί άνθρωποι, σε ένα κλαμπ. Οπότε σκέφτηκα να ντυθώ ανάλογα με το θέμα της παράστασης, να το προσεγγίσω κάπως. Οκ. Πάμε να δούμε ποια θα είναι η πρώτη σου βαθμολογία από τα κορίτσια, Δομινίκη. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Βαθμολογήστε. Κοίτα. Εντάξει. Πρώτη μέρα είναι. Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Έσπασα έναν κανόνα, βέβαια, να πω. Ποιον? Της Μπι. Α. Ναι, έσπασα τον κανόνα του 2. Ναι, τι έγινε, Μπι? Είπα να είμαι αντικειμενική. Έπεσα μετά τη συζήτηση με τον κύριο Κουδουνάρη. Υποκειμενικά. Ήτανε άτυχη στιγμή που βγήκες. Αν είχα βγει πριν, θα ήμουνα στο 1,5. Ακριβώς. Θα είχα πάρει το 2. Και θα είχες πάρει το 2. Ενώ τώρα, 1. Για πες. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το look. Δεν μου αρέσει το σακάκι αυτό πάνω από αυτό το φόρεμα. Δεν μου αρέσει που υπάρχει μια... δεν μου αρέσουν βασικά οι λάμψεις που υπάρχουν σε σχέση με την τσάντα που κρατάς και σε σχέση με το φόρεμα, όπως επίσης και το headpiece σου. Δεν το... Δεν... Έχω δέσει με αυτό. Με το βραστόλι και με τα παπούτσια. Ναι, κάπως δεν μου κολλάει πάρα πολύ στο πρόσωπό σου. Δεν νιώθω ότι... Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πιο απόκοσμο, ότι ήθελες να κάνεις, αλλά αυτό το headpiece που δεν σου αναδεικνύει το πρόσωπο δεν συνάδει με αυτή την εικόνα κάτω. Αν σου πω τι ήθελα να κάνω... Τι ήθελες να κάνεις? Αλλά δεν... Νομίζω δεν το ότι πρόλαβα. Δεν, έχει... δεν νιώθω ότι έχει βγει. Ενώ αυτό το shape της φούστας σου πά... νιώθω ότι σου πάει στο σώμα σου, δεν το ξέρω κιόλας ακόμα το σώμα σου. Δεν μου αρέσει τίποτα άλλο. Και σου λέω, σε σχέση με το headpiece, θα έπρεπε να είναι πιο dark η εικόνα για να μπορώ να την καταλάβω. Ή να είναι πιο αυτό που λες, εικόνα. Εγώ ήθελα από μέσα να είναι όλο vinyl, φόρμα μαύρη. Ναι. Και να φέρω ένα παλτό που να σέρνεται κάτω και να έρθω ξυπόλυτη. Α. Αλλά η φόρμα δεν έφτασε. Δεν οπότε έπρεπε να κάνω από εκεί που την παρήγγειλα. Μάλιστα. Υπάρχει μια περίπτωση να έχεις βάλει τον Άσο έτσι εκ του ασφαλούς επειδή έχει ασυλία? Όχι, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Αυτό. Δεν του έχει ασυλία, ναι. Εντάξει, είμαι μάλλον ο κύριος Κουδουνάρης πριν και πρέπει να είμαι τέλος πιο... Τώρα, τέλος τώρα, τέλος. Τώρα από εδώ και πέρα θα τα βάζεις όλα έτσι όπως πρέπει. Έτσι όπως πρέπει, ναι. Τελείως. 1,8. Τελεία. Παρακαλώ.